Οργανωμένη, συγκροτημένη και αδίστακτη εγκληματική ομάδα χαρακτηρίζονται από την Ελλάς οι 6 συλληφθέντες και 10 ακόμη συνεργοί τους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για 11 ζωοκλοπές και 6 κλοπές αυτοκινήτων. Κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης, των ΤΑΕΜ Σαράς, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Λασιθίου πήραν μέρος σε γιγαντιαία επιχείρηση που ξεκίνησε τα ξημερώματα και απλώθηκε από τα Νόγια και το Μυλοπόταμο μέχρι τη Μεσαρά και το Λασίθι. Στόχος η εξάρθρωση μιας αδίστακτης ομάδας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί που έγιναν σκιά τους τους τελευταίους μήνες. Η πολύμηνη επιχείρηση είχε στόχο την πάταξη της ζωοκλοπής και αποτελεί προτεραιότητα στις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η αστυνομία κάνει λόγο για μια νέα γενιά σκληροτράχυλων παρανόμων, τους οποίους χαρακτηρίζει αγρίμια. Δεν έχουν σχέση με τους άγραφους κανόνες της ζωοκλοπής, ούτε η δράση τους φαίνεται να αποσκοπούσε τόσο στο παράνομο κέρδος, όσο στο να λειτουργήσουν εκδικητικά και καταστροφικά σε βάρος όποιου κτηνοτρόφου έβαζαν στο στόχαστρο. Εγκέφαλος θεωρείται ένας 28χρονος και δεξί του χέρι ένας 27χρονος, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Η δράση τους εκτείνεται από τον περασμένο Δεκέμβριο και απλώνεται από τα Νόγια μέχρι τα Βορίζια, το Μυλοπόταμο, το Βενεράτο και τη Λατσίδα, όπου έχουν σημειωθεί τα κρούσματα τα οποία εξιχνιάστηκαν. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος που ακολουθούσε τα βήματά τους εδώ και μήνες τους έχει συνδέσει με 11 ζωοκλοπές και 6 κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία αφού έγιναν φύλο και φτερό από τη σήμανση, επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους. Τα κρούσματα αυτά θεωρούνται η κορυφή του Παγόβουνου, αφού στην Ήπεθρο της Κρήτης επικρατεί ομερτά.